Γεια σας στο βίντεο αυτό θα σας δείξω πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε και να κάνουμε χρήση μιας άδειας Creative Commons. Θα σας δείξω τρία παραδείγματα. Στο πρώτο θα δημιουργήσουμε μια διαδραστική δραστηριότητα στο e content της πλατφόρμας ΕΜΗ, όπου υπάρχει ενσωματωμένη δυνατότητα για λήψη μιας άδειας χρήσης Creative Commons. Στο δεύτερο παράδειγμα θα δούμε πώς σε περίπτωση που διαχειριζόμαστε ένα ιστολόγιο, μπορούμε να προσθέσουμε το δικό μας περιεχόμενο και να δηλώσουμε την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων μέσω της άδειας Creative Commons. Και στο τρίτο παράδειγμα θα δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αρχεία που συνήθως ο χρήστη χρησιμοποιεί offline, δηλαδή όπως για παράδειγμα ένα εγγραφοκειμένο ή μία παρουσίαση. Πάμε να ξεκινήσουμε. Για αρχή πηγαίνουμε στο site creativecommons.org. Πατάμε το κουμπάκι Share your work. Και στη συνέχεια το κουμπάκι Get started. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρω ότι οι εικόνες που έχω επιλέξει εγώ είναι ελεύθερες δικαιωμάτων, δεν χρειάζεται δηλαδή να αναφέρουμε ούτε το δημιουργό. Επομένω, πάμε να ξεκινήσουμε για να επιλέξουμε τα χαρακτηριστικά τη άδειά μα. Θα δείτε εδώ ότι στην επιλεγμένη άδεια γράφει αναφορά δημιουργού. Τέσσερα διεθνέ είναι το πρότυπο for international ε, τη άδεια Creative Commons. Όσο όμω πειράζουμε εμεί αυτέ τι επιλογέ που υπάρχουν στο αριστερό μα μέρο, θα δείτε ότι αλλάζουν και τα εικονίδια στη δεξιά πλευρά. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση την οποία θα πρέπει να απαντήσουμε είναι αν επιτρέπουμε οι τροποποιήσει στο έργο μα να διαμοιράζονται. Εμεί θα επιλέξουμε όχι. Οπότε βλέπουμε ότι ε, αυτόματα έχει δημιουργηθεί αυτό εδώ το εικονίδιο. Να επιτρέπονται εμπορικέ χρήσει του έργου σα και πάλι όχι, να μην μπορεί δηλαδή, κάποιο να βγάλει λεφτά χρησιμοποιώντα το δικό μα πνευματικό έργο. Δημιουργείται λοιπόν και άλλο εικονίδιο το οποίο έχει ένα δολάριο και το σήμα του απαγορεύεται. Πάμε τώρα στο κάτω μέρο. Ε, δεν είναι απαραίτητο το κομμάτι αυτό, αλλά σε περίπτωση που συμπληρώσουμε αυτέ τι ε, πληροφορίες, πληροφορίε, θα είναι πιο εύκολο να υπάρχουν αναγνώσιμα με τα δεδομένα σε κώδικα HTML, ώστε να μπορεί να γίνεται πιο εύκολα η αναγνώριση των πνευματικών αυτών δικαιωμάτων. Ε, θα δώσουμε λοιπόν ένα τίτλο στο έργο μας. Ας πούμε ότι το έργο μου εμένα, όπως είναι αυτή εδώ πέρα η δραστηριότητα, ονομάζεται Αναγραμματισμός Φθινόπορο. Λοιπόν, αποδώστε το έργο σε όνομα, εννοεί το όνομα του δημιουργού δηλαδή. Θα βάλω το δικό μου όνομα τεπώνυμο. Αποδώστε το έργο σε διεύθυνση στο σελίδας. Εμένα το link μου για το έργο είναι αυτό εδώ πέρα, οπότε το κάνω κατευθείαν αντιγραφή και επικόλυση. Και ο σύνδεσμο του αρχικού έργου είναι αυτός, δεν έχω πάρει υλικό από κάπου αλλού. Στο είδος του έργου τώρα θα πρέπει να επιλέξουμε ανάλογα με το τι έχουμε δημιουργήσει πολλαπλά μορφότυπα, ήχος, βίντεο, εικόνα, κείμενο, σύνολο δεδομένων ή διαδραστικό. Εμένα είναι ένα διαδραστικό φύλλο Και το σήμα της άδειας θα αφήσω επιλεγμένο το HTML συν RDFA. Εδώ λοιπόν δημιουργείται ένας κώδικας. Τον κώδικα αυτό μπορώ να τον κάνω αντιγραφή και το κρατάω προς το παρόν. Ας πούμε λοιπόν ότι είμαστε στην πρώτη περίπτωση όπου έχω να ενημερώσω μία ιστοσελίδα, ένα ιστολόγιο. Έχω δημιουργήσει ένα καινούριο άρθρο, του έχω δώσει τίτλο παιχνίδια για το φθινόπωρο και πάω να εισάγω τη δραστηριότητα που έχω δημιουργήσει. Αναγραμματισμό τη λέξη φθινόπωρο, λοιπόν. Πατάω το κουμπάκι ημι content και εισάγω τη δραστηριότητά μου, η οποία είναι αυτή. Βάλε τα γράμματα στη σωστή σειρά για να σχηματίσει τη λέξη φθινόπωρο. Έχει προσθεθεί λοιπόν η δραστηριότητά μου, πατάω το Enter να πάω προς τα κάτω και είτε ε, πηγαίνω στην καρτελίτσα που λέει κείμενο, είτε σε κάποιες άλλες πλατφόρμες λέει κώδικας. Και εδώ λοιπόν αμέσω μετά τη δραστηριότητα τη σημή, κάνω επικόλληση τον κώδικα που έχω μόλις αντιγράψει από τη σελίδα του Creative Commons. Πηγαίνω πάλι στο οπτικός και βλέπω ότι πλέον υπάρχει ένα εικονίδιο που μου δείχνει τα, την άδεια που έχω επιλέξει και υπάρχει και ένα κείμενο που λέει ότι το έργο με τίτλο Αναγραμματισμός Φθινόπωρο από το δημιουργό Πινελόπ Κερασοβίτη διατίθεται με την άδεια Creative Commons, αναφορά δημιουργού, μη εμπορική χρήση, όχι παράγωγα έργα, τέσσερα διεθνέ. βασισμένο σε έργο και μου έχει και ένα απευθεία link, το οποίο μπορώ να το πατήσω και μου ανοίγει εδώ η δραστηριότητα. Είναι αυτή εδώ η δραστηριότητά μου. Όταν λοιπόν ολοκληρώσω ε, ό,τι έχω να εισάγω στο ιστολόγιο, πατάω ε, δημοσίευση και έχει δημοσιευθεί πια το άρθρο μου. Τώρα δεν θα το δημοσιεύσω, θα πατήσω απλά προεπισκόπηση για να δείτε πώς είναι όταν το, μεταφορο... όταν το δημοσιεύσω. Υπάρχει λοιπόν σε αυτό το κομμάτι η δραστηριότητά μου και από κάτω υπάρχει το εικονίδιο τη άδεια χρήση ε, και όλο το πληροφοριακό υλικό. Αν πατήσω πάνω στο εικονίδιο θα δω ότι μου ανοίγει η σελίδα που μου λέει τι είμαι ελεύθερος να κάνω σαν χρήστης. Είμαστε λοιπόν ελεύθεροι μόνο να το μοιραστούμε. Τίποτα άλλο, δεν έχουμε κάποια άλλη δυνατότητα. Και μας λέει ποιου περιορισμούς έχει η αδιαχρήση στην οποία έχουμε επιλέξει. Φεύγουμε λοιπόν από αυτό το παράδειγμα και πάμε στο παράδειγμα, δεν αποθηκεύω κάτι όπως σας ξαναείπα, πάμε λοιπόν στο παράδειγμα που έχουμε να δημιουργήσουμε μια διαδραστική δραστηριότητα στην ημί. Εγώ την έχω ήδη δημιουργήσει, οπότε τώρα απλά θα κάνω επεξεργασία για να δείτε τι ακριβώ ε, πρέπει να συμπληρώσουμε. Όταν δημιουργούμε λοιπόν μία διαδραστική δραστηριότητα στην ημή, με το ημι-content, δίπλα ακριβώς στον τίτλο υπάρχει ένα κουμπάκι που λέει Με τα δεδομένα. Πατώντα αυτό το κουμπάκι μου ανοίγει ένα καινούριο παράθυρο που μου ζητάει καταρχήν να δώσω ένα τίτλο στη δραστηριότητά μου. Ας πούμε λοιπόν ότι τη δίνω τίτλο, συγγνώμη γράφω αγγλικά, Φθινόπορο. Λοιπόν, και από κάτω μου ζητάει να επιλέξω την άδεια. Εμένα η άδειά μου είναι αυτή, η CCBY NCND. Ωραία. Και license version 4 International. Μου το δήλωνε και σε αυτή τη σελίδα. Είναι το 4 International, αυτό που έχουν μεταφράσει σαν 4 διεθνές. Στο author's name θα το γράψω στα λατινικά για να είναι πιο εύκολο αναγνωρίσιμο. Την Ελόπη Κερασοβίτη, δημιουργό, μπορώ να κάνω και αποθήκευση δημιουργού για μελλοντική χρήση. Και στη συνέχεια πατάω αποθήκευση μεταδεδομένων και όλα αυτά πλέον έχουν καταχωρηθεί στη δραστηριότητα που έχω φτιάξει. Πατάω λοιπόν ενημέρωση στην προκειμένη και η δραστηριότητά μου έχει δημιουργηθεί. Ωραία. Ας πάμε τώρα στο τρίτο παράδειγμα που είπαμε. Ε, δηλαδή στην περίπτωση που έχουμε να κάνουμε με ένα αρχείο το οποίο ο χρήστη θα το βλέπει εκτό σύνδεση. Α πούμε ότι ο τίτλο του έργου μου, το έργο είναι αυτή εδώ η παρουσίαση. Μισό λεπτάκι να τον ανοίξω. Κούκλε από σπίτι ονομάζεται. Είναι ένα project που είχαμε αναπτύξει κατά την περίοδο τη καραντίνα. Μισό λεπτάκι να σβήσω αυτό εδώ το κειμενάκι. Ο τίτλο λοιπόν του έργου τον αλλάζω τώρα, είναι κουκ, συγγνώμη πάλι, κούκλες από σπίτι. Ε, στη συνέχεια, αποδώστε το έργο σε όνομα. Βάζω το δικό μου ονοματεπώνυμο, το ονοματεπώνυμο δηλαδή του δημιουργού. Αποδώστε το έργο σε διεύθυνση στο σελίδα. θα το αφήσω κενό γιατί δεν θα είναι online. Ο σύνδεσμος του αρχικού έργου επίσης κενός. Το είδος του έργου τώρα, ε, θα βάλω πολλαπλά μορφότυπα και το σήμα της άδειας εκτός σύνδεσης. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, μου έχει δημιουργήσει ένα κειμενάκι εδώ πέρα, το οποίο μπορώ να το αντιγράψω. Να πάω στην παρουσίασή μου και να το επικολλήσω. Και έτσι μέσα στην παρουσίασή μου υπάρχει αυτό το κείμενο, ότι το έργο αυτό αδειοδοτείται από την Creative Commons, αναφορά δημιουργού μία εμπορική χρήση, όχι παράγωγα έργα, τέσσερα διεθνές άδεια. Για να δείτε ένα αντίγραφο της άδειας αυτής, επισκεφτείτε και μου έχει από κάτω το link. Επίσης θα πρέπει να πω ότι σε περίπτωση που είναι εδώ επιλεγμένο το HTML μπορώ να κάνω και μία αντιγραφή εδώ το εικονίδιο αυτό και να βάλω και το εικονίδιο με την παρουσίασή μου. Και αντίστοιχα να το μεγαλώσω, να το μικρύνω, να το μορφοποιήσω όπως εγώ θέλω. Ας πούμε ότι τόσο με ευχαριστεί. Πατάω λοιπόν αποθήκευση, και έχω πια στην παρουσίασή μου ή αντίστοιχα σε ένα έγγραφο κειμένου ε, τη δήλωση των πνευματικών μου δικαιωμάτων και την προστασία μέσω της άδειας Creative Commons. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι εδώ στο σήμα της άδειας υπάρχει και αυτή η επιλογή XMP όπου σας δημιουργεί ένα αρχείο με την άδεια χρήση. Εδώ δεξιά λοιπόν έχει πλέον φύγει ο κώδικας που βλέπαμε πριν, το κείμενο που βλέπαμε για τα εκτός σύνδεσης και λέει μεταμόρφωση του Metadata XMP. Αυτό λοιπόν αν κάνουμε ένα κλικ επάνω του θα κατέβει στον υπολογιστή μας και μπορούμε ε, έχοντας το αρχείο του κειμένου ή όποιο αρχείο έχουμε ας πούμε κάποιας εικόνας, κάποιο βίντεο ή οτιδήποτε ε, μπορούμε να το φτιάξουμε σε ένα ζυπαρισμένο αρχείο και να μεταφορτώσουμε και αυτό το αρχιάκι και έτσι να υπάρχει το αρχείο αυτό της άδεια μέσα στο ζυπαρισμένο φάκελο που θα έχουμε και τα υπόλοιπα αρχεία. Ελπίζω να σας βοήθησα. Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να μου γράψετε σχόλια από κάτω.